Cristo, una como Cruz, celestial de Dios. Yo quisiera que fumara la catedral, ¿no? A mí, creo que se me lo admitió. Y a Dios, Roña, tú le echaron los tanquitos, todo el que le gustó. Díscoles, meales, díscoles, a cualquier, no quería, no quería. Me cachan Dios, Roña, y desde Roña va la cruz. Pedes, los ojos, que se me creí, que manda hasta todavía, que tal vez pidas tomado, no sé. A la física es que te diga tu broma, si le digo, sea normal. Y a ti que a mi mamá la idea de comer, a ti que nunca puedes usar tu niña. Cada vez me ha enseñado más ya que a mí, ya te acomen a Freud. Te echar un poco de lo que hacemos de más, que ti, hay que te soñar con eso. Y di, και η εποχή τώρα δεν είναι όπως παλιότερα στον πάση με την ομάδα που λάβει την πρώτη βόλτα. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση. Αν αγαπάς κάτι, αν σ' αρέσει, πρέπει να το κάνεις, να το προσφυγείς, να το μελεύεις. Και το φτάσεις, δεν είναι απαραίτητο να γίνεις επαγγελματίας που έχεις. Το κάνεις για να το ευχαριστείς. Και μετά είναι συγκυρίες, είναι το πόσο το θέλεις, είναι δουλειές. Πόσο θα δουλέψεις μάλλον, τι δουλειά, τι θα σπουδάσεις, τι πώς θα τα συνδυάσεις. Είναι πολλά πράγματα στη ζωή που καθορίζουν το μέλλον σου. Και εγώ ήθελα να γίνω ποδοσφαιριστής. Και έγινε βασιλόνιστη. Καμία σχέση. Και έπαιζα και καλή μπάλα, καμία σχέση με τον μπάσκετ. Έπαιζα πολύ καλή μπάλα. Αλλά ψήλωσα, σπούδασα. Σε αυτό το κομμάτι, στο σπουδές και αθλητισμός, νομίζω ότι εδώ οι γονείς εμείς κάνουμε έτσι λάθος περισσότεροι και σταματάνε τα παιδιά να σπουδάσουν και ξαναρχίζουν το μπάσκετ και το βόλιο μετά. Στατιστικά το λέω και από τους σπουδοί που είναι ότι όσοι το σταματήσαν για να δώσουν ελάχιστη θέση. Όσοι τους ταυτόχρονα φτιάξαν το συνδυάσιμο μπάσκετ, ξέρω εγώ που μας αφορά τώρα, και φροντιστήριο για να περάσουμε σε μια σχολή, πέρασε. Έτσι έκανα και εγώ με άλλο ένα συμπέκτημα τότε, μισό παιδί. Οι δύο μόνο εμείς οι δύο περάσαμε, οι άλλοι τρεις που το κόψανε δεν περάσαν ποτέ. Η κόρη μου παίζει βόλεϊ, δεν σταμάτησε, έπαιξε, τα συνδύασε. Μάλιστα, μια εβδομάδα πριν να γυρίσει για τις Πανελλήνιες, γύρισε από εξωτερικό ένα στην εθνική ομάδα με ανήκει, βόλεϊ και μπήκε. Έλειπε 20 μέρες με προετοιμασία και λεφτά, ούτε άνοιξε βιβλίο, ούτε μια εβδομάδα εκεί, είχε όμως βάσεις. Τα συνέχισε όλα. Θέλω να πω δηλαδή, δεν σου εγγυάται κανείς ότι θα περάσεις άμα σταματήσεις το μπάσκετ. Ούτε σου εγγυάται κανείς ότι δεν θα περάσεις. Έτσι. Άρα λοιπόν αποφασίζεις σε αυτά τα πράγματα και εγώ νομίζω ότι πρέπει να το συνδυάσετε έτσι, με την έννοια ότι θα βγαίνετε να κάνετε τη μία μισή ώρα, τις δύο ώρες προπόνηση που έχετε και θα ξεσκάβετε να γνωρίζετε. Και μετά θα έχετε και πολύ πιο όρεξη και διάθεση να διαβάσετε και να δείτε τι θα κάνετε στο μέλλον σας. Και αναλώνουμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί η καιρή είναι δύσκολη και πλέον είναι πολλές φορές δεν μπορείς να βασιστείς ότι θα γίνεις επαγγελματίας παίκτης και μπορεί να ζήσεις αυτές τις εποχές. Έτσι. Είναι πολύ πιο δύσκολο. Και πώς γίνεται, και μην ξεγελιέστε. Ωραία είναι να έχουμε πρότυπα και να έχουμε διδάγματα και να λέμε θα γίνω σαν το Σπανούλη, σαν το Διαμαντίδη. Μακάρι. Αλλά πώς είναι αυτοί, να ξέρετε. Αυτό πρέπει να καταλάβετε. Δεν είναι πολύ, είναι ελάχιστοι αυτοί που παίρνουν πολλά λεφτά. Είναι πόσοι όμως είναι, όπως και οι ομάδες. Δεν είναι, λέμε ελληνικό μπάσκετ και διακρίσεις. Πόσες είναι οι ομάδες, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πόσες ομάδες υπάρχουν, άλλες 3.000. Το ελληνικό μπάσκετ δεν είναι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είναι οι άλλες 2.998 ομάδες. Καταλάβει δηλαδή πόσο είναι το 1/3 στους 6.000. Καταλάβατε ότι δεν είναι αντιπροσωπευτή. Άρα πρέπει να ταξινομήσετε σωστά τον χρόνο σας και το στόχο που έχει ο καθένας. Τώρα αυτό είναι τι χρόνο, πόσο χρόνο. Είναι 11-18 συνολικά, αλλά οι περισσότεροι είναι 2.000. Ο πιο μικρός είναι μόνο για 9, το συνολικά.
Τον έκλεισε που λέει τον Ολυμπιακό Ρεκόρ. Ναι, ναι, ναι. Η ομάδα είναι καινούργια.